Συνεχίζω, αγαπητοί μου, να ερμηνεύουμε, να αναλύουμε, να βλέπουμε, να επωφελούμεθα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου την προς Ρωμαίους. Σας το είπα δυο ακόμη φορές, σας το λέγω και μία τρίτη, ότι η διήγουσα γραμμή της όλης επιστολής είναι ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται από τα έργα του νόμου, αλλά δικαιώνεται από την πίστη. Και συνεπώς, αυτή είναι η διήγουσα γραμμή του, βάζει παραδείγματα. Τα παραδείγματα όμως είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, όχι σαν παραδείγματα του όλου θέματος που έχει στο νου του Παύλος, αλλά ανεξάρτητα, όπως είναι παραδείγματι, ίσως σήμερα δεν θα φτάσουμε, δεν θα προλάβουμε, είναι το θέμα του διαζυγίου. Διαζυγίου και γάμος εκ διαζυγίου. Δηλαδή, το να χωρίσει κανείς και να ξαναπαντρευτεί. Αυτό, για τον Παύλο, δηλαδή για τον Λόγο του Θεού, είναι ισόβιος μοιχεία. Βέβαια, θα μου πείτε, μα μου και μου και μα να μου πείτε, αυτά λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα και ομολογουμένως, πάτερε, να μην κυκλοφορούν άλλοι άνθρωποι από εδώ. Να τελειώσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, έτσι που λέτε, μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά, απομονωμένα από την δίκουσα γραμμή της όλης επιστολής. Και αυτά ακριβώς έχω πιάσει, γιατί αλλιώτικα είναι πάνω στα ίδια μοτίβα που ίσως θα είχατε κουραστεί αυτά να τα ακούτε. Γι' αυτό το λόγο σας είπα, προχωρώ, μη σας κάνει εντύπωση, μπορούμε να βρεθούμε από το 5ο κεφάλαιο που είμαστε τώρα στο 8ο κεφάλαιο και ούτω καθεξής. Αυτά, αγαπητοί μου, για να κάνω μία διασάφιση. Και προχωρούμε τώρα, ευρισκόμενοι στο 5ο κεφάλαιο, στον 1ο στίχο, λέγει ο Παύλος. «Δικαιωθέντες ουν εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Δηλαδή, αφού γίναμε δίκαιοι, σωθήκαμε δια της πίστεως, έχουμε ειρήνη μετά του Θεού, δια της μεσητείας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και η οποία μεσητεία, βεβαίως πρέπει να σας πω, δεν είναι όπως είναι η μεσητεία των Αγίων και της Θεοτόκου ακόμα, όταν παρακαλούμε την Θεοτόκον και τους Αγίους να μεσητεύσουν για το Α ή Β θέμα που μας απασχολεί, αλλά είναι οντολογική. Αυτό θα υπογραμμιστεί ιδιαιτέρως και πρέπει να το γνωρίσουμε. Οπότε εδώ ιδιαιτέρως τονίζεται το θέμα της πίστης. Αν δηλαδή πιστεύεις εις τον Ιησού Χριστό και δεχθείς εκείνα τα οποία δια των οποίων σε σώζει και είναι μεσητεία οντολογική, τότε πραγματικά έχεις και ειρήνη με τον Θεό. Είναι γνωστό ότι η οντολογία του Χριστού, η παρουσία δηλαδή του Χριστού εις τον κόσμο αυτόν, η ίδια η παρουσία του εις τον κόσμο με την ενανθρώπιση και με όλα τα παθήματα που υπέστη εις τον κόσμο αυτόν, ο Σταυρός, ο Θάνατος, η Ανάσταση, η ανάληψή του εις τον ουρανό, αποτελούν όλα αυτά την οντολογία της μεσητείας. Έτσι, δεν είναι ανάγκη να εύχεται ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός προς τον Πατέρα, αλλά αυτή η ίδια η στάση του μπροστά στον Πατέρα, από ό,τι μέσα στην ιστορία επήρε και φορτώθηκε, αποτελεί την οντολογική, είπαμε, μεσητεία. Γι' αυτό λέει ο ιερεύς στη Θεία Λειτουργία,
μεμνημένη τίμνη τη σωτηρίου ταύτης εντολής, ενθυμούμενη λέει την εντολή που μας έδωσε ο Κύριος, δηλαδή την εντολή να επιτελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και πάντων των υπερημών γεγεννημένων. Να ενθυμούμεθα και όλα εκείνα τα οποία έγιναν για μας, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσίας, και ευθύς λέει ο ιερεύς, τασά εκ των σών συ προσφέρομαι και το καθεξής. Τι βλέπουμε εδώ? Εδώ καθόλου το μήκος της Θείας Λειτουργίας θα το έχετε προσέξει. Δεν γίνεται ουδεμία αναφορά των θαυμάτων του Χριστού. Τα θαύματα είναι για να πιστοποιηθεί το πρόσωπο που τα επιτελεί. Δεν είναι εκείνα τα οποία στο κάτω-κάτω μας ενδιαφέρουν. Αλλά είναι αυτές οι διάφορες στάσεις του Χριστού στη ζωή. Ξαναλέω, ο Σταυρός, ο Θάνατος, ο Τάφος κτλ. Η Ανάσταση. Ώστε αυτά όλα αποτελούν την οντολογική μεσητεία του Ιησού Χριστού. Ακόμα όλα αυτά, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης, αποτελούν τα ποιητικά της σωτηρίας μας. Είναι εκείνα τα οποία καθεστούν πραγματικότητα τη σωτηρία μας. Αν ο Χριστός δεν είχε ανθρωπίσει, δεν είχε πεθάνει επί του Σταυρού, δεν είχε αναστηθεί, δεν είχε αναστηθεί, από πού θα έβγαινε η σωτηρία? Από πού? Βλέπετε λοιπόν ότι τι θα πει οντολογική μεσητεία. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, να το ξέρουμε, να το εκτιμούμε δεόντως, και ποτέ μη γινόμαστε θύρευτε θαυμάτων. Όχι αγαπητοί, μας έκανε ο Θεός ένα θαύμα, Άγιος ο Θεός. Τον ευχαριστούμε, το θαύμα έγινε στο πρόσωπό μας, το θαύμα έγινε στον πλαϊνό μας άνθρωπο, Άγιος ο Θεός. Αλλά δεν θα γίνουμε θύρευτε θαυμάτων. Προσέξτε τέτοιο, γιατί είναι επικίνδυνο, και μην ξεχνάτε ότι και ο διάβολος κάνει θαύματα, και μην ξεχνάτε ακόμα ότι στα έσκατα ο Αντίχριστος θα κάνει πολλά θαύματα για να πείσει τους ανθρώπους ότι είναι ο Μεσσίας. Αλλά ο Αντίχριστος ούτε θα είναι άνθρωπος, είναι, το ξαναλέγω, στον οποίο όμως ενεργεί ο διάβολος. Άνθρωπος 100% ενεργεί ο διάβολος, το ξαναλέω. Ούτε σταυρώθηκε, ούτε απέθανε, ούτε αναστήθηκε, τίποτα από αυτά. Συνεπώς θέλει πάρα πολύ προσοχή, και ξέρετε πως οι άνθρωποι θα πλανηθούν. Πολλοί άνθρωποι, εάν δεν έχουμε υπόψη αυτά τα οποία τώρα δεν λέμε. Όταν λέγει ο Παύλος ότι έχουμε ειρήνη με τον Θεό, αφού δικαιωθήκαμε, δικαιώνομαι θα πει σώζομαι, είναι το ίδιο. Τι εννοεί? Όταν λέγουμε ειρήνη μετά του Θεού, δεν πρέπει να εννοούμε μια απλή κατάπαυση από μια προτέρα εχθρότητα. Είμαστε σε κατάσταση εχθρότητος με τον Θεό και τώρα ειρηνεύσαμε με τον Θεό και τώρα έχουμε ειρήνη. Δεν είναι αυτό. Είναι και αυτό. Φυσικά είναι και αυτό. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η ειρήνη του Θεού είναι κάτι πολύ πολύ βαθύτερο. Είναι μια φιλία. Είναι μια έγνοια της αγάπης του. Μια στοργή απέναντι στον άνθρωπο. Αυτό είναι η ειρήνη. Ο Αβραάμ, όταν δικαιώθηκε, μας λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, στην Καινή Διαθήκη, όταν δικαιώθηκε εκ πίστεως, εκλήθη φίλος Θεού. Κοιτάξτε, φίλος Θεού. Μπορεί να δικαιωθώ με τον γειτονά μου, να μην έχω εχθρότητα, αλλά τώρα τον έχω καταστήσει και φίλον, δεν είναι ένα βήμα περισσότερο? Έτσι με τον Θεό δεν δικαιωθήκαμε μόνο, αλλά γεννήκαμε
δηλαδή φίλοι με τον Θεό. Εκείνος μας κατέστησε φίλους δικός. Γι' αυτό ο Κύριος εκάλεσε τους μαθητάς του φίλους, τους 12 μαθητάς. Δεν σας λέγω λέει δούλους, αλλά σας λέω φίλους. Ημείς φίλοι μου είστε, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν. Θα μας πει ακόμη ο Παύλος, στην προς Εφεσίους επιστολή του. Ο Χριστός εστίν, η ειρήνη ημών. Η ειρήνη μας είναι ο Χριστός. Ο ειρηνοποιήσας, θα πει στους Κολασσαείς, δια του αίματος του Σταυρού αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν ουρανής. Και προχωρούμε εις τον δεύτερον στίχον του ιδίου κεφαλαίου του πέμπτου. Διού και την προσαγωγή εσχήκαμεν την πίστη εις την χάριν ταύτην, ενή εστήκαμεν και καθόμεθα επελπίδι της δόξης του Θεού. Που σημαίνει ότι δια του Ιησού Χριστού που εμείς διαθέτουμε την πίστη, εκείνος οδήγησε κοντά του, μας οδήγησε κοντά του, και στη χάρη αυτή ήδη είμεθα στερεωμένοι και καυχόμεθα μάλιστα με την ελπίδα να δεχθούμε και τη δόξα του Θεού. Εδώ να σχολιάσουμε αυτό το οποίο αναφέρει εδώ ο Απόστολος, ότι ο Κύριος Ιησούς ήλθε τόσο πολύ κοντά μας ώστε μας έδωσε την προσαγωγή. Σας υπενθυμίζω το κείμενο. Διού και την προσαγωγή εσκήκαμε, δια του οποίου Χριστού είχαμε την προσαγωγή. Τι θα πει προσαγωγή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ήρθε πάρα πολύ κοντά μας. Πόσο κοντά μας? Απερινόητα κοντά μας. Και βέβαια πρώτα είναι η ανανθρώπιση. Είναι μικρό πράγμα αυτό. Ο Θεός να γίνει άνθρωπος για να μας προσεγγίσει. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να μας βλέπει όπως μας βλέπει ο Θεός? Και να λέμε ότι έχω ένα αίσθημα της παρουσίας του Θεού και λοιπά και λοιπά. Ναι, αλλά ήθελε να το αισθητοποιήσει αυτό ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και έτσι να δείξει πόσο κοντά μας είναι. Αυτό λοιπόν το πλησίασμα ήταν αδιανόητο. Γι' αυτό γράφει ο Βαρούχ ότι ο Θεός που λέγει στο φως να πηγαίνει, και μου αρέσει πολύ αυτή η περικοπή, δεν την μεταφέρω ολόκληρη εδώ γιατί σας έχω πει κι άλλες φορές να μην καταναλώνεται ο χρόνος, λέγει στο φως πήγαινε και πηγαίνει. Το ανακαλεί το φως, το φως, και ανακαλούμενον το φως έρχεται. Και σημειώνει ο προφήτης και μετά γράφει, ακούστε, μετά τούτο επί της γης όφθη και εν της ανθρώπης σύνανε στράφη. Μετά από αυτό, δηλαδή ό,τι συνέβη στη δημιουργία, είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε το φως, αυτή η μεγαλοπρέπεια εκφράσεως που μερικοί προσβάλλουν την Παλαιά Διαθήκη, και μάλιστα ενίοτε και εκπαιδευτικοί που λέγουν ότι όλα αυτά είναι παραμύθια, πόπο κρίμα, πώς αδικούν, αδικούν και τον εαυτό τους, αδικούν και τους μαθητάς των. Παραμύθια, παραμύθια. Είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Τέτοια μεγαλοπρέπεια που αν έπρεπε να τα αναλύσουμε αυτά, πόσο καιρό θα χρειαζόμαστε πραγματικά μετά από αυτά, δηλαδή μετά από τη δημιουργία. Ο Θεός έρχεται κοντά μας και τι λέει? Και τούτο επί της γης όφθη, μετά τούτο επί της γης όφθη και εν της ανθρώπης συνανεστράφη. Δηλαδή μετά από τη δημιουργία του ήρθε και έμεινε κοντά μας. Πόσο κοντά μας? Τόσο ώστε οι άνθρωποι να τον αγγίξουν, να τον δουν και να τους αγγίξει. Αυτός δε είναι ο Άγιος του Ισραήλ που είπε ο Ισαΐας,
ο Άγιος του Ισραήλ. Ναι, τόσο κοντά. Ακόμη δέχεται να γίνει τροφή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μόνο και μόνο να πιστεύουμε σε Εκείνον, χωρίς τα έργα του νόμου, που κι άλλοτε την περασμένη φορά σας είχα σχετικώς εξηγήσει ποια είναι τα έργα του νόμου. Διότι ο εθνικός κόσμος, ο ιδεολατρικός κόσμος, ανάμεσα στον οποίο κόσμο είμαστε και εμείς οι Έλληνες, τι έργα μπορούμε να διαθέταμε? Τι είπε στους Αθηναίους, θα επαναλάβω αυτό που σας είπα την περασμένη φορά. Και τα νύν, λέει στους Αθηναίους, ο Θεός παραγγέλει. Αφού υπερίδε, παρέβλεψε. Ακούστε, παρέβλεψε, υπερίδε. Τα καμώματα των ανθρώπων, την ιδωλολατρία τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Και παραγγέλει τι? Παραγγέλει μετανοήν, να μετανοείτε, τίποτα άλλο να μετανοήσετε. Και ανδρεί ο όρισεν, ποιος είναι αυτός, ο Ιησούς Χριστός, πίστη παρασχόν και τα λοιπά. Και να πιστέψετε. Είναι αυτά τα δύο, η μετάνοια και η πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και έρχεται η σωτηρία. Ελάτε να μου πείτε ότι τι άλλο θα ζητούσε ο Θεός από εμάς. Και είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Σας έλεγα την περασμένη φορά, παρά τα αυτά είναι δύσκολα. Γιατί ο άνθρωπος διαθέτει σκληρή καρδιά. Πολύ σκληρή καρδιά. Λες τον άλλον, πες τον Θεό, Πατέρα. Θα το δούμε εδώ στη συνέχεια της επιστολής που μας λέει το Πνεύμα του Θεού να πούμε τον Θεό Πατέρα, Αβά ο Πατήρ. Τι να πω, λέει, τον Θεό Πατέρα, όχι δεν τον λέω. Μα σου κοστίζει τίποτα, όχι δεν τον λέω. Ο ανθρώπινος εγωισμός είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Δεν θα μπορούσε να είναι ομαλότερος ο δρόμος προς τη σωτηρία από ότι ο Κύριος μας τον διέθεσε. Πίστη, ξαναλέω, και μετάνοια. Και πηγαίνουμε στον τρίτον στίχο του έκτου κεφαλαίου και στον τέταρτον στίχο του έκτου κεφαλαίου. Ή αγνοείτε ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, συνετάθημεν ούν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Είναι όσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών, δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητης ζωής περιπατήσουμε. Πολύθυμα λόγια. Δεν καταλαβαίνετε, λέει, ή αγνοείτε ότι όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού, στο θάνατο το δικό του βαπτιστήκαμε, διότι συνταθήκαμε με το βάπτισμα στο δικό του το θάνατο, ώστε όταν αναστήθηκε ο Χριστός από τους νεκρούς με τη δύναμη του Πατρός, και εμάς θα μας αναστήσει και τώρα δε εκενότητη ζωής. Θα τα δούμε. Πολύθυμα λόγια, σπουδαία λόγια, που αναφέρονται στο μυστήριο του βαπτίσματος, που τόσο είμαστε σε κατάσταση αγνίας. Αν ερωτήσω εδώ όλο το ακροατήριό μας, είναι κανείς που δεν έχει βαπτιστεί? Όλοι έχουν βαπτιστεί, όλοι. Ναι, κατά πόσο βεβαίως μπορούμε να γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό ότι έχω βαπτιστεί, είναι άλλη παράγραφη. Γι' αυτό και ο Παύλος δικαιολογημένο. Και αυτό ισχύει σε όλους τους αιώνες. Όταν αρχίζει και λέει, ή αγνοείτε ότι όσοι βαπτίστημεν εις Χριστόν και τα λοιπά. Ή αγνοείτε. Αν έπρεπε να το σχολιάσουμε αυτό, θα έπρεπε να ντραπούμε. Γιατί μέσα στους αιώνες οι χριστιανοί μας διατηρούν αυτήν την άγνοια βασικά του βαπτισματός του. Και αυτή η άγνοια είναι βεβαίως πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία. Βέβαια, οι κληρικοί είναι οι πεφορτισμένοι.
για να πούν τι είναι το βάπτισμα. Ο επίσκοπος, οι πρεσβύτεροι, θα διαβατίσουμε το λαό μας. Όταν επί παραδείγματι έχουμε το μυστήριο του βαπτίσματος, που ήταν, τι να σας πω, ήταν υπόθεση ολοκλήρου της χριστιανικής κοινότητας όταν επρόκειτο κάποιος να βαπτιστεί, γιατί βαπτίζονται σε διάφορες ηλικίες. Σήμερα που υπάρχει ο νήπιο βαπτισμός, θα σας πω πιο κάτω γιατί, δυστυχώς, κοιτάζουμε οι γυναίκες τι τουαλέτες θα φορέσουν, πώς θα εμφανιστούν, πώς αλληλοκοιτάζονται, όπως και στο γάμο το ίδιο γίνεται, χαμογελούν πράγματα, θάματα, μπομπονιέρες και άλλα πολλά. Δεν θα ήθελα να πω, αγαπητοί μου, να μην χαρούμε. Δεν θα ήθελα να πω να μην μοιράσουμε και τις μπομπονιέρες μας. Αλλά γνωρίζουμε το μυστήριο του βαπτίσματος. Εγώ θα έλεγα ότι σε κάθε βάπτισμα θα έπρεπε ή ο κληρικός, ο ιερεύς, ή ένα αρμόδιο πρόσωπο πάντοτε να κάνει μία υπόμνηση τι είναι το βάπτισμα. Θα ήταν προτιμότερο από πολλά άλλα τα οποία σήμερα στολίζουν και κοσμούν μία τελετή του μυστηρίου του βαπτίσματος. Λοιπόν, τι είναι το βάπτισμα? Είναι πράξεις που δείχνει την ενσωμάτωσή μας με τον Χριστό. Αυτό είναι επιγραμματικό. Δηλαδή, δείχνει ότι έχουμε ενσωματωθεί με τον Χριστό. Γινήκαμε ένα με τον Χριστό. Ακόμη έχουμε και μία εικόνα την οποία ο ίδιος ο Παύλος χρησιμοποιεί, όπως τα ρούχα μας ακουμπάνε πάνω στο σώμα μας. Γι' αυτό λέγει ότι με το βάπτισμα ντυνόμαστε τον Χριστό, ενδύο με τον Χριστό. Και έτσι λέει ο Απόστολος στην προς Γαλάτας επιστολή του, όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσεστε. Το λέμε και στο βάπτισμα αυτό, το ψάλλουμε. Όσοι λέει βαπτιστήκατε εις τον Χριστόν, στο όνομα του Χριστού, τον Χριστόν έχετε ντυθεί. Δηλαδή όπως τα ενδύματά μου, τα ρούχα μου, είναι τόσο πολύ κοντά μου, άπλονται του σώματός μου, έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τον Χριστό. Έτσι το βάπτισμα μας καθιστά κοινωνούς του θανάτου του Χριστού. Ναι, θα μας πει ακόμη ο Ιερός Δαμασκηνός ότι όσπερ ο Σταυρός του Χριστού και ο τάφος, τούτο ημίν γέγονε το βάπτισμα, όπως λέει ο Σταυρός και του Χριστού και ο τάφος έγινε για μας το βάπτισμα, ή και μη επί των αυτών, δηλαδή αν και όχι ρεαλιστικά το ίδιο, αλλά μυστηριακά, αυτός μεν γάρ σαρκή απέθανε και τάφη, εμείς δε αμαρτία αμπότερα. Δηλαδή με άλλα λόγια, εκείνος ο Χριστός πραγματικά απέθανε και ετάφη. Εμείς δεν καλούμεθα να πεθάνουμε, όχι. Αντιθέτως ζούμε τις διαστάσεις του μυστηρίου. Συνεπώς, όπως ο Χριστός πέθανε τη αμαρτία, έτσι και εμείς οφείλουμε να πεθάνουμε ως προς την αμαρτία, ώστε εφ' εξής καμία σχέση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμεσά μας με την αμαρτία. Το βάπτισμά μας πρέπει να το φυλάξουμε πάση θυσία, πάση ανάγκη. Η μετάνοια θεωρείται ένα δεύτερο βάπτισμα, γιατί εδώ βλέπει κανένας, παρότι έχουμε βαπτιστεί, ξέρετε ότι με το βάπτισμα συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες, τόσο το προπατορικό αμάρτημα, του οποίου η βαρύτητα είναι φοβερή, αλλά και τα προσωπικά μας αμαρτήματα, όλα συγχωρούνται, όμως άνθρωποι είμαστε και δεν φεύγω από τον παρόντα κόσμο, από την παρούσα κονίστρα. Έχουμε να αγωνιστούμε, έχουμε να παλέψουμε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ φυσικό και να αμαρτάνουμε μετά το βάπτισμα, που δεν θα έπρεπε, αλλά
Τέλος πάντων, η φιλανθρωπία του Θεού μας εχάρισε τώρα ένα άλλο επικουρικό μυστήριο, που είναι το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Ανανεώνουμε λοιπόν το βάπτισμά μας με την εξομολόγηση. Γι' αυτό και λέγεται η εξομολόγηση δεύτερον βάπτισμα. Δόξα τω Θεώ, που τουλάχιστον έχουμε αυτό και μπορούμε με τον τρόπο αυτόν να ανανεώνουμε το βάπτισμά μας. Πάντως παρατηρεί κανείς ότι με πόση ευκολία παραδίδομαι, αγαπητοί μου, κυρίως στο σώμα μας ή στα σαρκικά αμαρτήματα. Είπα κυρίως στο σώμα μας, γιατί όλα είναι αμαρτία. Και το να πω ένα ψέμα αμαρτία δεν είναι. Η υπερηφάνεια αμαρτία δεν είναι. Όμως, επειδή το σώμα βαπτίζεται, ειδικότερα θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στα αμαρτήματα του σώματος, που δεν είναι παρά τα γνωστά μας σαρκικά αμαρτήματα. Με πόση ευκολία λοιπόν σήμερα οι άνθρωποι πέφτουν στα σαρκικά αμαρτήματα. Είτε λέγεται πορνεία, είτε λέγεται μοιχεία, είτε ομοφιλοφιλία, γιατί αρχίζουμε να μιλάμε και για αυτήν, είτε. Όπως και αν το πάρει κανείς, το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό γράφει ο Παύλος, ο οποίος όσο κανείς άλλος δεν είχε την συνέστηση του πράγματος, γράφει στην πρώτη επιστολή του προς Κορινθίους τα εξής. Το σώμα, δεν λέει η ψυχή, το σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο και ο Κύριος το σώμα. Πολλοί νομίζουν, κάποτε είχα ανοίξει έφηβος είμαι, μια κουβέντα με έναν γιατρό. Και εκείνος άνοιξε το θέμα δηλαδή και μου είπε ότι η Μαρία η Μαγδαληνή, λέει, ήταν ναι πόρνη, δεν το γεννήτω, αλλά είχε, λέει, αγνή ψυχή. Τώρα, πώς μπορεί κανείς να έχει αγνή ψυχή και να έχει το σώμα παραδομένο στην πορνεία? Αυτό είναι άλλη παράγραφος. Μπορούσε να υποθεί ότι είχε μία αργαθή προάρεση, όπως και η Σαμαρίτη γυναίκα. Και αυτή η πόρνη ήταν. Αλλά είχε αργαθή προαίρεση. Έτσι, τι βλέπει κανείς εδώ? Αναφέρεται κατά κυριολεξία στο σώμα. Γι' αυτό γράφει ο Παύλος, ούτε πορνεία, το σώμα, ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο και ο Κύριος το σώμα. Το σώμα ανήκει στον Κύριο και ο Κύριος ανήκει εις το σώμα. Ακόμη υπενθυμίζει ότι το σώμα αυτό που έχουμε, που βαφτιστήκαμε, καταστάθη ναός του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη μας υπενθυμίζει, και μάλιστα σε αυτά βάζω και εκείνο το αγνοείτε, ούκ αγνοείτε, συγγνώμη, δεν το ξέρετε, συνεχώς επαναλαμβάνει ο Παύλος, ότι είμαι και μέλη του σώματος του Χριστού. Άρα σούν τα μέλη του Χριστού πίσω πόρνης μέλη? Αναρωτιέται. Θα καταστήσουν, λέει, τα μέλη του Χριστού, που είναι το σώμα μας. Διότι κοινωνούμε σωματικά των Κύριων με το στόμα μας. Ανοίγουμε το στόμα μας και παίρνουμε τον Κύριο σωματικά. Δεν ξέρετε λοιπόν ότι είστε μέλη του σώματος του Χριστού ή ναός του Αγίου Πνεύματος? Ου έχετε από Θεού και ου και στέει αυτόν κλπ. Είναι ένας Απόστολος ο οποίος ιδιαιτέρως, γιατί είχε βγει έξω από τον Ισραήλ, γύριζε στον κόσμο και έβλεπε τι επικρατεί σε αυτόν τον κόσμο, ώστε, αγαπητοί μου, να αισθάνεται πολύ άσχημα. Και τονίζει και τονίζει και ξανατονίζει ότι πρέπει να φυλάξουμε το σώμα μας μακριά από την ενηθικότητα. Και συνεχίζει ο Παύλος εις το τέταρτον χωρίον του έκτου κεφαλαίου. Συνετάθουμεν ουν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα ως περιέρθει Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός. Εδώ δόξα θα πει ενέργεια του Πατρός.
ούτω και εμείς εν κενότητα της ζωής περιπατήσομεν. Που σημαίνει ότι έχουμε ταφεί με τον Χριστόν δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ώστε όπως αναστήθη ο Χριστός με τη δύναμη του Πατρός, έτσι και εμείς εφ' εξής θα ζήσουμε, πρέπει να ζήσουμε πολιτευόμενοι ως νέοι και ανακυλισμένοι άνθρωποι. Περιπατήσουμε το σώμα ωμέγα, που σημαίνει ας περιπατήσουμε, ας πολιτευθούμε όπως θέλει ο Θεός. Καινούργιοι άνθρωποι. Είναι γνωστό ότι η κατάδυση εις το βάπτισμα παριστά ταφήν. Η δε ταφή είναι επιβεβαίωση θανάτου. Κατάδυση. Παίρνουμε τον άνθρωπο και τον βάζουμε ολόκληρο μέσα στο νερό. Προσέξτε, όχι να, αν είναι παιδάκι, να κουμπίσουν τα πόδια του μόνο κτλ. Ολόκληρος ο άνθρωπος είναι επί το ίδρο. Η δε τρισή κατάδυση, τρεις φορές που γίνεται αυτό, παριστά την τριήμερον ταφή του Χριστού. Πρέπει, ξαναλέγω, να τα γνωρίζουμε. Και όταν πηγαίνουμε, και να πηγαίνουμε, προσκαλούμενοι σε ένα μυστήριο συγγενικού προσώπου και τα λοιπά, φιλικού, αυτά όλα να μας υπενθυμίζονται και να μας ανανεώνονται μέσα μας για το δικό μας, το προσωπικό μας βάπτισμα. Αλλά εκείνοι που έχουν πεθάνει, είναι πολύ φυσικό, διακόπτουν κάθε σχέση με τον κόσμο και είναι ξένοι προς τον κόσμο. Είναι πολύ φυσικό. Το βάπτισμα είναι αντίτυπο των παθημάτων του Χριστού. Αναφωνεί ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων και λέγει «Ω ξένου και παραδόξου πράγματος». Τι παράξενο, λέει, παράδοξον πράγμα. Ουκ αληθώς απεθάνομεν, α, ουδά αληθώς ετάθομεν. Ουδά αληθώς σταυρωθέντες ανέστημεν. Ούτε στην πραγματικότητα πεθάναμε, ούτε στην πραγματικότητα ταφήκαμε, ούτε στην πραγματικότητα σταυρωθήκαμε. Αλλά εικόνη η μίμησης. Αλλά όλα, όλα έγιναν εικονικά. Μία μίμησης εικονική, όπως ο Χριστός απέθανε, έτσι και εμείς με την τρισή κατάδυση στο νερό κτλ. Και λέει μετά, εν αληθεία η σωτηρία. Αλλά η σωτηρία όμως είναι στην πραγματικότητα. Προσέξτε αυτό. Μπορεί όλα τα άλλα να τα παριστάνουν. Να είναι δηλαδή εικονικά. Όμως η σωτηρία είναι πραγματική. Γιατί, γιατί εκείνος μας το εδίδαξε. Εκείνος μας είπε ότι δεν μπαίνει κανείς στην Βασιλεία του Θεού παρά διήδατος και πνεύματος. Μην το ξεχνάτε αυτό. Χριστός όντως εσταυρώθη και όντως ετάφη. Και αληθώς ανέστη. Ο Χριστός πράγματι πέθανε, πράγματι σταυρώθηκε, πράγματι αναστήθηκε. Και πάντα η μήτα αυτά και χάριστε ή να μιμήσει τον παθόν αυτού κοινωνήσαντες αληθεία, γινόμενη πραγματικά κοινωνή εκείνου, την σωτηρία κερδίσομε. Μας λέει εις την δευτέρα μυσταγωγική του κατήχηση ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Θα πει ακόμη ο Παύλος ευθύς αμέσως ότι γινήκαμε σύμφυτοι το ομοιώματι του θανάτου αυτού αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα. Τι θα πει αυτό? Αν τα πράγματα είναι έτσι, τότε αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ούτω και εμείς εν κενότητα της ζωής περιπατήσουμε. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η κενότητα της ζωής? Ο Ζυγαβηνός λέγει καινή δε ζωή, ο ενάρετος βίος. Καινούρια ζωή, καινούριος άνθρωπος. Ο ενάρετος βίος. Αυτή δε η κενότητα της ζωής είναι κάτι ανώτερο της αρχικής δημιουργίας του ανθρώπου. Διότι όταν ο Θεός μας έπλασε στα σπλάγνα της μάνας μας, τώρα μας αναπλάττει. Δηλαδή μας ανακαινίζει, μας κάνει καινούρια δημιουργία. Η δεύτερη δημιουργία
είναι ανωτέρα, λέει, από την πρώτη δημιουργία. Όπως ακριβώς ο Αδάμ επλάστη από τα χέρια του δημιουργού, αλλά όταν ο Αδάμ σώθηκε, δηλαδή έπρεπε να σωθεί, αυτή λέγεται αναδημιουργία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι στην πρώτη δημιουργία έχουμε τον φυσικόν άνθρωπον. Τώρα όμως έχουμε τον αναγεννημένον άνθρωπον. Έτσι εμφανίζεται ο αυτός άνθρωπος, αλλά συγχρόνως και όχι ο αυτός. Ο αυτός και ταυτόχρονα όχι ο αυτός. Όπως και στην εξανάσταση των νεκρών. Είναι ένα πολύ λεπτό σημείο το οποίο πάρα πολλοί χριστιανοί μας δεν το καταλαβαίνουν. Όταν θα γίνει η ανάσταση των νεκρών, θα είναι ο ίδιος άνθρωπος, δεν θα έχει αλλάξει ταυτότητα και ταυτόχρονα δεν θα είναι ο ίδιος άνθρωπος. Δηλαδή, όταν εγώ αναστηθώ, εγώ ο ίδιος θα είμαι. Θα διατηρώ την ταυτότητά μου, την αυτογνωσία μου, ότι εγώ είμαι εγώ, δεν είναι κάποιος άλλος, δεν είναι ο πλαϊνός μου. Δεν είναι ο γειτονάς μου, αλλά είμαι εγώ ο ίδιος. Και ταυτόχρονα δεν θα είμαι ο ίδιος. Θα είμαι καινούριος άνθρωπος. Αυτάτος και αθάνατος. Αυτό δε μία πρόγευσης είναι ήδη εις το βάπτισμα. Και εκεί δίνει κανείς τις μεγάλες του εξετάσεις για να τύχει μετά και στις δεύτερες εξετάσεις, δηλαδή μετά την Ανάσταση των νεκρών, να πραγματικά να σταθεί ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι ο ίδιος μεν, όπως σας είπα, και ταυτόχρονα όχι ο ίδιος. Και λέγει στον πέμπτο στίχο, «Ήγαρ σύμφυτη γεγόναμεν το μειώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώπητα». Και αν λέγει «γινήκαμε σύμφυτη», θα το δούμε τι θα πει, «με το ομοίωμα του θανάτου του Χριστού, οπωσδήποτε θα είμαστε και της Αναστάσεώς του». Τι σημαίνει σύμφυτη? Σύμφυτη είναι κατά μεταφοράν η λέξη από τον κατασυγγένεια δέντρων, μας λέει ο Μέγας Φώτιος. Δηλαδή κάτι που είναι συγγενικό. Δηλαδή γινήκαμε συμμέτοχοι του ομοιώματος. Ερμηνεύει ο Άγιος Κύριος πάλι Ιεροσολύμων και μας λέγει «Ουκ είπε ήγαρ σύμφυτη γεγόναμεν το θανάτο, αλλά το ομοιώματι του θανάτου». Δεν μας είπε ότι γινήκαμε σύμφυτη στο θάνατο του Χριστού, αλλά στο ομοίωμα του θανάτου του Χριστού. Το προσέξατε. «Επίδε ημών θανάτου μεν και παθημάτων ομοίωμα. Σωτηρίες δε ουχ ομοίωμα, αλλά αληθεία». Όλα γίνονται στο ομοίωμα, όπως ο Χριστός πέθανε. Εγώ πεθαίνω τώρα κάτω από το νερό της Κολυμβήθρας και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα δεν πεθαίνω, αλλά η σωτηρία όμως είναι πραγματική. Αυτό θα πει ότι γινόμεθα σύμφυτη του ομοιώματος, του ομοιώματος, είδατε, του ομοιώματος του θανάτου του Χριστού. Ομοίωμα, το βάπτισμα είναι ένα ομοίωμα του θανάτου που υφιστάμεθα και εμάς. Αλλά η σωτηρία είναι πραγματική και ξαναδιαβάζω. Σωτηρίας δε, ουχ ομοίωμα, όχι ομοίωμα σωτηρίας, αλλά αληθεία. Μας λέγει στη Δευτέρα του μυσταγωγική κατήθηση ο Άγιος Κύριος. Είναι χαρακτηριστικό ακόμη αυτό που αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος, που λέγει «Η νίκα της Αναστάσεως εμνημόνευσεν, ουκ είπε το ομοιώματι της Αναστάσεως, αλλά αυτής της Αναστάσεως εσώμεθα». Ναι, στα παθήματα οπωσδήποτε ζούμε την ομοίωση, αλλά πρόσεξες, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι για την Ανάσταση δεν μιλάει για ομοίωμα,
αλλά πραγματικά θα αναστηθούμε. Πραγματικά. Και σχολιάζει πάλι ο Άγιος Κύριος. Και εν ταυτό, δηλαδή συγχρόνως, αποθνίσκεται και γεννάστε. Και το σωτήριον εκείνο είδωρ και τάφος ημίν εγίνετο και μήτυρ. Λέει στην ίδια κατήχηση. Ότι δηλαδή, όταν κανείς βαπτίζεται, υφίσταται ταυτοχρόνως δύο καταστάσεις. Η μία είναι ο θάνατος και η δεύτερη κατάσταση είναι η γέννηση. Γι' αυτό ακριβώς και η κολυμβήθρα λέγεται δεύτερη μήτρα. Πολύ ανωτέρα της μήτρας της μάνας μου που με φιλοξέρισε 9 μήνες εκεί και γεννήθηκα. Πολύ ανωτέρα. Μήτρα λέγεται η κολυμβήθρα. Ώστε λοιπόν, τι είναι τώρα το, η κολυμβήθρα, το βάπτισμα, δύο πράγματα. Δηλώνει και θάνατον και γέννηση ή καλύτερα αναγέννηση. Είναι σπουδαίο πράγμα. Δηλαδή γίνεται ο άνθρωπος καινούριος. Γι' αυτό σας είπα, εάν μπορούσαμε να συνειδητοποιούμε τι θα πει βαπτίστηκα, πόσο θα προσέχαμε. Και πηγαίνουμε στον 8ο στίχο του ιδίου κεφαλαίου, του 6ου. Ήδε απεθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτό. Γιατί λέει, αν πεθάνομαι μαζί με τον Χριστό, πιστεύουμε, έστω και μυστηριακά. Γιατί πώς αλλιώτικα. Πιστεύουμε ότι και θα ζήσουμε μαζί Του. Αυτό πιστεύει η Εκκλησία, γι' αυτό θεωρεί αναγκαιότατον το βάπτισμα, αγαπητοί. Γι' αυτό το είπε σαφώς ο Κύριος. Μάλιστα, είδατε πόση φροντίδα καταβάλλουμε να βαπτίσουμε έναν άνθρωπο. Αν υποτεθεί ότι δηλώνει πίστη να βαπτιστεί πριν πεθάνει, είναι σπουδαίο αυτό. Με το σκεπτικό αυτό εισήχθηκε ο νηπίος βαπτισμός, αλλά και το σχήμα του διαδόχου, του αναδόχου. Γι' αυτό το λόγο φροντίζομαι, όπως και αν έχει το πράγμα, να τύχομαι του βαπτίσματος. Έτσι νομίζω, ότι όλοι οι Έλληνες, εκτός κάποιοι γονείς, αν είναι άθεοι, ξέρω εγώ, ότι τα παιδιά τους θα βαπτίζουν. Κάποτε ήταν και υποχρεωτικό. Δεν μπορούσε το παιδί να πάει στο σχολείο, δεν είχε να πιστοποιητικό βαπτίσεως. Από το ληξιαρχείο, και από την κοινότητα, από το Δήμο κτλ. Όλα αυτά βέβαια έχουν να τονίσει εν ονόματι πάντα της ελευθερίας. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει πάντοτε να βαπτίζουμε τα παιδιά μας. Άλλο τώρα το παιδί μας τι θα γίνει παρακάτω. Διότι, και το έχω ζήσει αυτό, όταν εγώ πηγαίνω στο... πήγαινα στο νοσοκομείο και έβλεπα τους ανθρώπους εκεί. Βέβαια, οι άνθρωποι άλλοι δεν γινόντουσαν καλά, άλλοι δεν θα γινόντουσαν καλά και θα πέθαιναν. Πώς να τον σώσεις αυτόν τον άνθρωπο τώρα, να του διαβάσεις μια συγχωρητική ευχή, να εξομολογηθεί. Μα εάν δεν είναι βαπτισμένος. Κανένα μυστήριο δεν χωράει στον άνθρωπο επάνω, εάν δεν έχει προηγουμένως το μυστήριο του βαπτίσματος. Συνεπώς, εάν ο άνθρωπος αυτός είναι βαπτισμένος, γιατί έτσι έχει καθιερωθεί, έχω την ευχαίρεια τώρα να του δώσω συγχωρητική ευχή, να τον κοινωνήσω, δεν εκείνη την ώρα. Τι θα κάνουμε, θα κουβαλήσουμε την κολυμβήθρα να τον βαπτίσουμε? Από την άποψη αυτή, είναι πολύ χρήσιμο οι άνθρωποι να είναι βαπτισμένοι, γιατί σε κάποια κρίσιμη στιγμή της ζωής τους μπορούν να μετανοήσουν και να σωθούν. Πάντως, ο Παύλος επιγραμματικά βγάζει το συμπέρασμα στον επόμενο στίχο, τον 9ο. Ιδότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ουκ αποθνίσκει, θάνατος αυτού που και την κυριεύει. Γνωρίζοντες ότι ο Χριστός, αφού αναστήθη από τους νεκρούς, δεν ξαναπεθαίνει, ο θάνατος πλέον δεν τον κατακυριεύει. Είναι μια πάρα πολύ σπουδαία υπενθύμηση σε αυτό. Λέω υπενθύμηση γιατί έπρεπε να ανήκει στη γνώση μας, αλλά είπαμε, τα ξεχνάμε όλα αυτά. Ο Χριστός λοιπόν δεν ξαναπεθαίνει. Με την τριήμερο ταφή του
αυθαρτοποιήθηκε και αθανατοποιήθηκε. Βέβαια, πέθανε επί του Σταυρού, διότι πήρε το σώμα του Αδάμου, το φθαρτό σώμα και το θνητό σώμα. Πέθανε. Όταν όμως αναισθήθη, δεν είχε πια το φθαρτό και θνητό σώμα, μην το ξεχνάμε αυτό. Μάλιστα, αν θέλετε, πώς αναισθήθη ο Χριστός, από πού, πώς έφυγε από μέσα από τον τάφο? Με τον ίδιο τρόπο που έμπαινε ο Χριστός εις το υπερόν των θυρών και κλεισμένων. Δεν μπορούσε τίποτε να τον κρατήσει. Είναι καινούριο το σώμα αυτό, άφθαρτο και αθάνατο, με καινούργιες ιδιότητες. Είναι καταπληκτικό. Το φαντάζεστε? Ωστόσο όμως, όταν είπε εις την Μαγδαληνή, που έσπευσε εκείνη στη χαρά της, ο Κύριος, ο Κύριος, να τον εγγίξει, τι της είπε? Μη μου άπτου, που σημαίνει μη με εγγίζεις. Περίεργος λόγος αυτός. Ξέρετε γιατί? Διότι άφησε τον εαυτό του να τον ψηλαφίσουν ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Και οι μαθητές και τόσοι και τόσοι άλλοι, το ίδιο σε κάλεσε το Θωμά να τον ψηλαφίσει κλπ. Κλπ. Τι σήμαινε το μη μου άπτου, μη με εγγίζεις? Σήμαινε ότι ο Κύριος ήδη μετά την Ανάστασή Του θα αναλυφθεί στον ουρανό με αθάνατο και άφθαρτο πλέον σώμα, και εσύ, ο Μαγδαληνή, που έχεις την αντίληψη ότι θα είμαι πάλι ανάμεσά σας και θα γυρίζουμε στις πόλεις και στα χωριά να κηρύσουμε το Ευαγγέλιο, να την βγάλεις αυτή την αντίληψη. Αυτή την έννοια έχει το «μη μου άπτου», «μη με εγγίζεις». Είναι μία καινούρια κατάσταση. Δυνάμει δε αυτού του σώματος του Χριστού, θα γίνει και η δική μας Ανάσταση. Μην το ξεχνάμε. Γι' αυτό, εάν συνταφώ, συμπάθω, συνταφώ, συσταυρωθώ μαζί με τον Χριστό, θα τύχω και Αναστάσεως μαζί με Εκείνον. Και είναι σώμα πραγματικών αυτό του Χριστού, το σώμα που ανελήφθη στον ουρανό, πραγματικό σώμα, άφθαρτο και αθάνατο. Βλεπόντων των μαθητών, θα με σημειώσει στις πράξεις ο Λουκάς, ενώ έβλεπαν τον Κύριο να ανέρχεται. Και ξέρετε πως ήσαν, 120 άνθρωποι ήσαν. Έβλεπαν. Δεν θα υπήρχε καλύτερος και ασφαλέστερος ρεαλισμός? Ναι. Και δύο άγγελοι. Γιατί δύο? Γιατί είναι η μαρτυρία δύο μαρτύρων. Ο άνδρας Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε να κοιτάτε? Ο τρόπος με τον οποίο τον είδατε να φεύγει, με τον ίδιο τρόπο θα ξανάρθει. Ποιος? Ο ίδιος. Με τι? Με το σώμα που έφυγε, αυτό θα ξανάρθει πίσω. Αυτό θα μας κρίνει. Το ίδιο σώμα. Ο άνθρωπος Ιησούς, δηλαδή η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, θα μας κρίνει. Και θα κρίνει βεβαίως ανθρώπους, που με την Ανάσταση όλοι θα έχουμε αφθαρτίστη και αθανατίστη. Είναι καταπληκτικά πράγματα. Έχουμε να δούμε πολλά μυστήρια ακόμη, αγαπητοί μου. Βέβαια, το σώμα αυτό, το αναστημένο σώμα του Χριστού, ένα διατήρησε, τα σημάδια του Σταυρού. Λέει, τα σημάδια των καρφιών και του λογισμού. Εξάλλου, και τα επέδειξε αυτά μετά από την Αναστασή Του. Δεν είπε και στο Θωμά και στους άλλους Αποστόλους? Ελάτε, λέει, να δείτε τα σημάδια. Έτσι διαπίστουν τον αυτόν από της χαράς. Οι μαθητές, όχι ο Θωμάς πια, απιστούσαν και ακόμη απιστούσαν και έλεγαν, αν είναι δυνατόν. Αλλά τι ήταν εκείνο που τους έκανε να απιστούν? Η χαρά. Η χαρά. Ελάτε, λέει, δώστε μου ένα κομμάτι φαγητό. Τι φαΐκατε σήμερα? Και του προσέφεραν ένα κομμάτι, λέει, κυρίθρα με ψωμί να φάει. Ότι αν ήμουν φάντασμα, δεν θα καθόμουν να φάω τώρα μπροστά σας.
Είδατε ρεαλισμός. Ρεαλισμός. Και πολλοί ζητούν αυτόν τον ρεαλισμό στον χριστιανισμό. Είναι πάρα πολύ εμφανής. Πάρα πολύ. Αρχεί κανείς με προσοχή να δει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά και τούτο, διότι αυτά τα σημάδια αφενός μεν αποτελούν και στον ουρανό δεν έχουν θεραπευθεί. Αποτελούν τα διάσημα του Χριστού, ότι ήταν τόση η αγάπη του ώστε σταυρώθηκε για μας. Αφετέρου δε για να τα επιδείξει στους απίστους σταυρωτάς του, σταυρωτάς όλων των αιώνων, όχι αυτοί οι 5-10 που τον εστάβωσαν, όλων των αιώνων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι ανασταυρούντες, ανασταυρούντες, εκείνοι που σταυρώνουν ξανά τον Χριστό μέσα στους αιώνες. Πώς τον σταυρώνουμε? Με την απιστία μας. Κληθήκαμε να πιστέψουμε και εμείς επιμένουμε να μην πιστεύουμε. Γι' αυτό σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και λέει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως: «Ιδού έρχεται μετά των νεφελών». Να, έρχεται λέει μετά των νεφελών του ουρανού. «Και όψεται αυτόν πας οφθαλμός. Και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται επ' αυτόν πάσε φυλέ της γης». Ναι, αμήν. Να έρχεται λέει μετά των νεφελών. Θα το δει κάθε μάτι. Θα το δουν και εκείνοι οι οποίοι τον εξεκέντησαν, τον τρύψαν. Και κόψονται επ' αυτόν. Κόπτομαι, θα πει χτυπάω το στήθος μου με τα χέρια μου, γροθιά. Τι χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Ας το πω έτσι, χοντρικά. Αλλά κόπτομαι, αυτό επιλέξει, θα πει. Όλες οι φυλές της γης. Και εκείνοι που πίστεψαν θα χαρούν και εκείνοι που δεν πίστεψαν θα αρχίσουν να κόπτονται, να χτυπιώνται. Ω αγαπητοί, φοβερές πραγματικότητες είναι όλα αυτά. Και θα βγάλει το πρακτικό του συμπέρασμα ο Παύλος, που είναι η συνέπεια των όσων μέχρι τώρα έγραψε. Είμεθα εις το έκτο κεφάλαιο, στο 12ο στίχο. «Μιούν βασιλευέτο η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, εις το υπακούν αυτή εν τες επιθυμίες αυτού». Δηλαδή, αφού το ανθρώπινο σώμα υπό τις συνθήκες που βρίσκεται σήμερα είναι φθαρτό και θνητό εν όψει να γίνει άθρατο και αθάνατο, δεν πρέπει σε αυτό να βασιλεύει η αμαρτία, ώστε το σώμα στις ποικίλες του επιθυμίες να μην υπακούει σε αυτήν, δηλαδή στην αμαρτία. Χαρακτηριστικός λέει ότι η αμαρτία βασιλεύει. Είδατε, μιούν βασιλευέτο η αμαρτία και τα λοιπά. Να μην βασιλεύει λέει η αμαρτία, δηλαδή γίνεται βασιλιάς η αμαρτία, γίνεται κυρίαρχος η αμαρτία εις τον άνθρωπο. Και μάλιστα ιδιαιτέρως με τα σαρκικά αμαρτήματα. Το παν δυνατόν ο διάβολος βάζει τους ανθρώπους, ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Ο καημός μου είναι να φυλάξουμε τα παιδιά μας, να φυλάξουμε τα παιδιά μας από την ανηθικότητα. Και υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν πιστέψει, πιστεύουν σε αυτό και προσέχουν. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ αλήθεια. Έρχονται εις γάμο κοινωνία και δεν έχουν πέσει στην ανηθικότητα, ώστε να λέμε δόξα τον Θεό, δόξα τον Θεό. Αλλά πόσα είναι αυτά τα παιδιά, 5, 10, 20. Τα υπόλοιπα παιδιά μας τι κάνουν? Και θα σημειώσει στον 23ο στίχο ο Παύλος: «Τα γαροψώνια της αμαρτίας θάνατος». Ναι, τα οψώνια της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Είναι πολλές φορές και ο επίγειος θάνατος. Είναι όμως και ο αιώνιος θάνατος, προπαντός ο αιώνιος θάνατος. Είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι κάνουν αμαρτία και πεθαίνουν, και μάλιστα πολλές φορές και επάνω στην αμαρτία τους και πεθαίνουν. Εφόσον λοιπόν βαπτιστήκαμε
και συναπεθάναμε με τον Χριστό και γινήκαμε σύμφυτοι του θανάτου του, δεν επιτρέπεται ποτέ να αμαρτάνουμε και μάλιστα επαναλάβω με τα σαρκικά αμαρτήματα. Ο χριστιανός, αν θέλει να είναι συνειδητός χριστιανός, βέβαια ισοβίως προσέχει. Γι' αυτό στα γόρια σας, στα παιδιά σας, όχι ο λιγότερο και στα κορίτσια σας, τα οποία έχουν περισσότερη προπαίτεια σήμερα από τα αγόρια, πρέπει να σας το πω, θα πάνε παραπέρα, θα πάνε στρατιώτες, θα πάνε που θα πάνε. Αγόρι μου, παιδί μου, πρόσεχε την αληθικότητα. Πρόσεχε την αμαρτία, την αληθικότητα. Αν θέλεις να σε φυλάξει ο Θεός. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία ιστορία. Ενώ το είχα στο νου μου αυτό να το εκδώσουμε ένα τευχηδιάκι, δεν το καταφέραμε. Εγώ δηλαδή δεν τα κατάφερα. Είναι ο βίος του Αγίου Νικολάου του Αποστρατιωτών. Μια ιστορία του 10ου αιώνα μετά Χριστό. Βυζαντινός. Άγιος. Που έζησε τα πράγματα. Σώθηκε αυτός γιατί δεν είχε πέσει στην ενηθικότητα. Γύρνα πίσω σου να δεις, του λέει ενοράματι ο Χριστός. Βλέπεις μνήματα. Ένα μνήμα ακόμη είναι για σένα. Επειδή όμως δεν έπεσε στην ενηθικότητα, που τον προκαλούσε η κόρη του Πανδοχέως. Γι' αυτό πολλοί θα σκοτωθούν, εσύ όχι. Συγκλονίστηκε ο Όσιος Νικόλαος. Γι' αυτό η γιορτάζει, ξέρετε, στις 24 Δεκεμβρίου. Αν πάτε στο μηνέο σας, πιθανώς να βρείτε εκεί το βίο του. Είναι πολύ σπουδαίο. Για να καταλάβουμε εκεί και τι σημαίνει η αμαρτία. Και δει σαρκικά αμαρτήματα. Γι' αυτό να λέτε στα παιδιά σας, παιδί μου, θέλει να γυρίσεις πίσω. Θέλει να σε φυλάξει ο Θεός. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ή αποτυχήματα, ή πόλεμος γίνεται, ή θέλει να γυρίσεις πίσω, σπίτι σου. Μη πας στην ανηθικότητα. Έχω δει ακούσει πλειάδα ιστορίες μπαρμπάδων, γνωστών κτλ. Από τη μικρασιατική κατάσταση. Που πήγανε κάποιοι, ξέρω εγώ, να αμαρτήσουν σε πορνεία. Και ο θείος μου ο Α, ο θείος μου ο Χρήστος συγκεκριμένα, ο παραπέρα και τα λοιπά, δεν πήγαν και να μου λέει τώρα ο θείος μου ο Χρήστος, όλοι σκοτώθηκαν εκτός από μένα. Γιατί, για να καταλάβουμε τι σοβαρό πράγμα είναι η αληθικότητα. Κι όμως σήμερα την αμαρτία δεν κάναμε ένα τίποτα. Και λέμε, και τι ήτανε, όπως έλεγε κάποιος ο Μίχης, χειρότερα.